Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε σε αυτή την εκδήλωση τον Δήμο της Ρόδου που μας φιλοξενεί, καθώς και όλους τους φίλους μας που βρίσκονται σήμερα εδώ για την απονομή των βραβείων, των 12 φωτογραφιών που έχουν διακριθεί στην έκθεση φωτογραφίας που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δίωδος. Ουσιαστικά σήμερα είναι το επιστέγασμα μίας δράσης που διήρκησε όλη τη χρονιά, τη σχολική χρονιά. Πρόκειται για μία δράση από τις πολλές που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης μέσα στα σχολιά της πόλης μας και του νησιού μας γενικότερα. Ήταν λοιπόν ένα βιωματικό εργαστήρι που είχε θέμα το δέντρο της ζωής. Μέσα από αυτό το εργαστήρι τα παιδιά αναζητούσαν τα αποθέματα τους και τις δυνάμεις τους και έρχονταν σε επαφή με τις πηγές τους, με τις δεξιότητές τους. Από αυτό το εργαστήρι προέκυψε η ιδέα τα παιδιά να φωτογραφίσουν ένα δέντρο που τους έκανε νόημα σε κάποιο σημείο του νησιού μας και να το συνοδεύσουν με ένα κείμενο που αφορούσε στο λόγο που αυτό το δέντρο τους έχει κάνει νόημα. Έτσι σήμερα εδώ έχουμε τη χαρά από τις 50 φωτογραφίες περίπου που τελικά πήραμε στα χέρια μας και τις οποίες εκθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ενιδρίο της Ρόδου. Σήμερα 12 από αυτές τις φωτογραφίες έχουν επιλεγεί από την Κριτική Επιτροπή μας. Θα αναφέρουμε και τα ονόματά τους. Και πρόκειται, ο στόχος μας είναι από αυτές τις φωτογραφίες μαζί με τα κείμενά τους να εκδοθεί ένα ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο νησί μας αλλά και σε όλα τα σχολεία της πόλης μας. Έχω εκφραστεί κατηδίαν, το έχω πει, αλλά πρώτα απ' όλα να συγχαρώ σε αυτούς που είχαν την ιδέα και την έμπνευση να γίνει αυτή η όμορφη, δεν είναι διαγωνισμός, μια όμορφη εκδήλωση. Ο καθένας όχι μόνο να φωτογραφίσει ένα δέντρο που μπορεί να είναι στο σπίτι του, στην αυλή του, στην παραλία, οτιδήποτε. Εμένα με ενθουσίασε η παραπέρα σκέψη να γράψει ο καθένας από εσάς ένα κείμενο που μέσα από εκεί εκφράζει τον εαυτό του, την κοινωνία, τον καθένα από εμάς και ο καθένας από εμάς που διάβαζε αυτό το κείμενο είχε αντίστοιχα βιώματα και μπορούσε να το ερμηνεύσει, να το μεταφράσει ανάλογα με τα δικά του βιώματα. Άρα έχετε κάνει ένα πολύ, πολύ σπουδαίο έργο με αυτή την όμορφη κίνηση της έκθεσης ζωγραφικής σε συνδυασμό με την έκφραση της σκέψης σας. Όμως το γενικότερο είναι και εδώ θέλω να πω, επειδή έτυχε τη Δίωδο να την γνωρίζω από τα πρώτα νομαρχιακά μου βήματα, είναι μια δομή που λειτουργεί αθόρυβα και εδώ πρέπει να σας το αποδώσω και στον συνάδελφό μου τον πρόεδρο και στους προκατόχους, κάποτε ήμουν και εγώ μέλος σε ένα από τα διοικητικά συμβούλια τότε, δουλεύει μέσα στην κοινωνία, προσφέρει έργο, το γνωρίζετε εσείς από τα παιδιά μες στα σχολεία, από τους γονείς. Κάποια στιγμή όμως, γιατί έτσι απαιτούν οι ανάγκες της κοινωνίας και τώρα απευθύνομαι εκ δεξιών και εξεβονίμων, κάνετε σπουδαία δουλειά να αρχίσετε να δίνετε μια εξωστρέφεια στις δράσεις της Διόδου. Να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα ο Δήμαρχος, ως συνήθως όπως κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έχει καλύψει όλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ στην αίθουσα Δημοτυπίας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να δώσω πρώτα απ' όλα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Ο τίτλος ήταν «Το δέντρο της ζωής» και εύχομαι και η δική σας η ζωή να έχει μια πορεία και μια εξέλιξη την καλύτερη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλους και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο μας για την τιμή που μας έκανε να μας φιλοξενήσει στην αίθουσα Δημοτυπίας. Δήμαρχε, μας έχεις καλύψει, ως συνήθως, που λέει και ο συνάδελφος ο Σάββας. Απλά μου δίνετε ευκαιρία να συγχαρώ τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και ιδιαιτέρως τους συμμετέχοντες μαθητές. Θερμά συγχαρητήρια για τη διάκρισή τους. Και απλά να υπενθυμίσω ότι ο έπαινος που θα πάρουν σήμερα δεν έχει ιδιαίτερη, δεν έχει καθόλου ηλική αξία. Απλά θα το βάλετε στην αρχαιοθήκη σας, στη βιβλιοθήκη σας
και θα θυμίζει ότι κάποτε ασχοληθήκατε με τη συγκεκριμένη δράση. Θερμά συγχαρητήρια και θα κάνω μια ευχή ως μέλη της Ροδιακής Κοινωνίας. Θέλω να μπείτε μπροστά και να μας υποδεικνύετε νέους δρόμους. Συγχαρητήρια και πάλι, να είστε καλά. Έχω φοιτητές που έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ροδιακής και μη ροδιακής καταγωγής, και αναφέρατε, κύριε Δήμαρχε, για εθελοντισμό. Είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά ροδιακής καταγωγής που έρχονται για σπουδές στη Ρόδο θα θέλανε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, γιατί είναι κάτι που το έχουμε και εμείς μέσα στα σχολεία μας ή μέσα στα πανεπιστήμια. Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν αυτές οι δομές για πρόληψη. Και έτσι είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι κάνετε αυτές τις δραστηριότητες εδώ στη Ρόδο. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι θα ήθελα να μιλήσουμε. Ωραία.